Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο του Εσχύλου? Για μένα οι Πέρσες δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Οι Πέρσες κρύβουν το πιο αντιπολεμικό και αντιρατσιστικό μήνυμα και έχουν μάλλον το πιο αντιρατσιστικό περιεχόμενο από όλες τις τραγωδίες, τις σωζόμενες τραγωδίες. Όπως γνωρίζετε, οι Πέρσες είναι η πρώτη και αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία του 472 π.Χ. Ο Αισχύλος, ο αρχαίος συγγραφέας, θέλοντας να διαχωρίσει τον εαυτό μας από τον άλλον, βάζει ένα προσωπικό στίχημα, την αναγνώριση της αποδοχής του εαυτού μας, για να απαλείψει τη διαφορά μεταξύ του εγώ και του εσύ. Γι' αυτό αποτελεί η τραγωδία με το αντιρατσιστικό περιεχόμενο. Και άρα αυτό που κάνει σύγχρονη για το σημερινό θέατη, αυτό εννοείς? Πάντα, περνάει το μήνυμα, φυσικά έχει περάσει τη διαχρονία. Για μας, για την ομάδα θέαμα, η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι τυχαία, ξαναλέω, γιατί έχει να κάνει με την σύσταση και τη φύση της ομάδας. Παλεύουμε καθημερινά με τον ρατσισμό, προσπαθούμε να επιβάλλουμε ως μήνυμα την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική όσμωση σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματικά και στον χώρο βέβαια της τέχνης, και γι' αυτό παλεύουμε. Ναι, και ήδη το ανέφερες, πρέπει να μας λες κάποια λόγια, λίγα λόγια για την ομάδα. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Η ομάδα Θέαμα αποτελεί καταρχήν η ονομασία ακρονίμιο Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία. Είναι η ομάδα που είναι η πρώτη επαγγελματική θεατρική ομάδα ατόμων με αναπηρία, που γεννήθηκε το 2010 κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας. Στην αρχή αποτελούσε ένα θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αχανών, Θεάτρου Ατόμων με Αναπηρία. Προσωπική μου είναι η πρωτοβουλία και επιλογή. Ωστόσο, μετά από 6 μήνες στο Δήμο Αχαρνών, πήραμε από κοινού την απόφαση όλα τα μέλη να αποσχιστούμε και να ανεξαρτητοποιηθεί, για να μπορούμε πιο εύκολα να εκφραστούμε και καλλιτεχνικά. Να ρωτήσω, γιατί, πώς ήρθε η ιδέα εσένα, αφού ήταν δική σου ιδέα? Καταρχάς, να σου πω ότι είμαι το πρώτο άτομο με αναπηρία στην Ελλάδα που θεωρούμε πρώτος αμαία επαγγελματίας ηθοποιός. Έχω περάσει τις εξετάσεις περιεισαγωγής υποκριτικής τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχει ένας νόμος, ο λεγόμενος νόμος 370, όπου απαγορεύει την εισαγωγή των μη φυσικά άρτιων. Αρτιμελών, όπως λέει. Ακριβώς. Είναι νόμος περί αρτιότητας. Απαγορεύει στους μη φυσικά αρτιμελείς να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις, τις εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αυτό ποια λογική? Δεν είναι λογική, δεν υπάρχει λογική. Από τη φύση του αυτός ο νόμος είναι αντιρατσιστικός. Είναι μάλιστα ένας νόμος που επιβιώνει από την εποχή του Μεταξά, παρακαλώ. Α. Και συνεχίζει. Και δεν έχει γερωθεί τόσες δεκαετίες. Δεν έχει αρθεί ο νόμος ακόμα. Και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και αποτελεί μάλιστα και ένας προσωπικός αγώνας, τόσο δικός μου της ομάδας, όσο και της κίνησης καλλιτεχνών με αναπηρία. Επειδή το έργο και η ομάδα σας έχει επιλεχθεί να παίξει στο Φεστιβάλ Αθηνών και μάλιστα στο Εθνικό Θέατρο. Ναι. Η ερώτησή μου είναι, μήπως αυτό θα αποτελέσει την απαρχή για επιτέλους να αλλάξει αυτός ο νόμος? Θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό ερέθισμα και ευελπιστούμε και ένα μεγάλο βήμα για να αρθεί αυτός ο κανονισμός, αυτός ο νόμος. Το ευελπιστούμε, είναι μέσα στο πλαίσιο του αγώνα μας, του αγώνα της ομάδας Θέαμα, αλλά και της κίνησης καλλιτεχνών με αναπηρία, στην οποία η ομάδα Θέαμα είναι μέλος. Δηλαδή υπάρχουν δύο ομάδες? Δεν είναι ομάδα, είναι κίνηση καλλιτεχνών με αναπηρία, η οποία στεγάζει πάρα πολλές καλλιτεχνικές ομάδες και κάνει ένα δικαιωματικό αγώνα για όλες τις ομάδες, δηλαδή για το δικαίωμα της προσβασιμότητας. Της προσβασιμότητας τόσο στο δομημένο περιβάλλον, όσο και στο πραγματικό περιβάλλον, δηλαδή από τη ράμπα που θα μπει στο Εθνικό, μέχρι και το να μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να παίξει στο Εθνικό, να είναι πάνω στη σκηνή, να είναι ενεργό μέλος της τέχνης που έχει επιλέξει. Πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή την τέχνη? Πόσοι? Ναι, ναι. Πόσοι είναι? Ναι. Σε αυτό μας το εγχείρημα δεν είναι όλη η ομάδα μας. Σε αυτό το εγχείρημα είναι οι συντελεστές, είναι 16 άτομα επί της σκηνής.
16 άτομα. Τα οποία το 60% είναι άτομα με αναπηρία. Δεν μιλάμε για μόνο με άτομα με αναπηρία, αλλιώς θα μιλάγαμε για γκετοποίηση, όχι για κοινωνική ενσωμάτωση. Αλλά φυσικά και δεν μιλάμε για ένα άτομο με αναπηρία και όλοι οι άλλοι χωρίς αναπηρία, γιατί μιλάμε τότε για αναπηροκαπηλεία, κάτι που εμείς δεν θέλουμε. Αυτοπροσδιορίζεστε ως ηθοποιοί με αναπηρία ή σκέτο ηθοποιοί? Ο στόχος είναι να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ηθοποιοί. Έχουμε πολύ μέλλον και πολλή δουλειά και δρόμο. Στην αρχή πρέπει να αποδεχτούμε ποιοι είμαστε, τόσο εμείς όσο και το κοινό που μας βλέπει. Πρέπει να μην φοβίζει ο όρος αναπηρία, γι' αυτό σήμερα είμαστε ηθοποιοί με αναπηρία. Ευελπιστώ στο σύντομο μέλλον να είμαστε απλά ηθοποιοί. Και όσον αφορά την ονομασία και αφού στεκόμαστε σε αυτήν, να πω ότι το θέαμα που αποτελεί ακρονίμιο του Θεάτρου Ατόμων με Αναπηρία, σήμερα το λέμε ότι είμαστε Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία. Αύριο θα είμαστε απλά η επαγγελματική θεατρική ομάδα θέαμα.